συγκεκριμένο. Γράψτε μου λίγο εδώ πέρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Φέρει ένα γράμμα που πρέπει να στο δώσει στα χέρια σου. Γράμμα. Κλείση είναι. Συστημένο. Ένω. Μυστήρια πράγματα. Ποιος το στέλνει? Κανείς. Αυτές τις εξυπνάδες, τους προκομμένους τους φίλους σου. Τι λέει? Να περάσω από κάπου να πάρω 300.000 ευρώ. Φυλακής επίραξης στο μυαλό. Διάβασε τη γράφουν οι ηλίθιοι. Κάθεσε και δίνει σημασία στις παλιοφυλάδες. Μικρός είναι πάλι εκεί. Περιμένει να σε δει. Ρώτησες το θηρορό. Έμαθες πως τον λένε? Όλα τα έμαθα. Αντώνης Ιγκλέσης. Πλουσιόπαιδο. Ο πατέρας του είναι ο βιομήχανος. Πάω να κάνω ένα μπάνιο. Ρόζα. Εδώ έχει και ένα που γράφει αυστηρός προσωπικών. Άνοιξέ το. Τι έπαθες? Αυτό το γράμμα είναι περίεργο. Τι γράφει? Θέλεις να αποκτήσεις 300.000 ευρώ που σου ανήκουν. 3η 10 του Σεπτέμβρη και 10 π.Μ. Μεσημβρίας ακριβώς στο Σούνιο Αστήρ, καμπάνα 48. Δεν μπορώ τις αηδίες. Γράφει και κάτι άλλο. Θυμήσου το μικρό. Thank you.
Γεια. Πάπα, σαν τα χιόνια. Τι γίνεται, Τάκη. Καλά, πότε βγήκες εσύ? Έχει κάνα 2 εβδομάδες τώρα. Είσαι μέσα από τότε που... Ναι, από τότε που με πιάσανε για τη ληστεία στη βίλα του Ιγκλέση. Μα φέρω καμιά μπύρα. Παγωμένη να είναι. Και τώρα πώς τη βγάζεις? Ζόρικα. Και εμείς εδώ δεν πάμε και καλύτερα. Αγρίεψε και η αστυνομία. Λιγοστέψαν και τα κορόιδα. Άσε, Τάκη. Δεν ήρθα για δανεικά. Ζέστη σήμερα. Και εδώ μέσα καμίνι, ρε. Μου λες, έμαθες τίποτα για το μικρό? Πού τον θυμήθηκες τώρα αυτό? Καθώς ερχόμουν, συνάντησα τον Αριστίδη και μου ήρθε στο μυαλό. Πού να είναι τώρα αυτός? Χάθηκε. Από τότε που έφυγε στο εξωτερικό δεν τον ξαναείδε κανείς. Μεγάλη μάρκα. Καλά να είναι όπου και να είναι πάντως. Ατσίδας. Ξέρεις ποιο είναι το κουφό? Ποιο? Ότι εχθές με ρωτούσαν πάλι για αυτόν. Ποιος? Ο Μάκης, ο Παλαιστής. Μου είπανε ότι τον είδε στη Γλυφάδα, λέει, σε ένα κότερο, ενός εφοπλιστή. Κότερο. Ναι. Άρα ξαναγύρισε στην Ελλάδα. Γιατί ρωτάς, ετοιμάζεις κανένα καινούριο κόλπο? Όχι, μωρέ, τι κόλπο. Τέρμα τα κόλπα από μένα. Αφού δεν με θέλει, ρε γαμώτο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό χειμώνα. Όχι και καλό χειμώνα. Έξω σκάει ο Τζίτζικας. Ευχαριστώ πολύ για τα λουλούδια. Πώς περάσατε στις διακοπές σας? Αν εξαιρέσεις τα ουζάκια και τα φρέσκα ψαράκια, κατά τα άλλα πληκτικότατα. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα σπουδαίο. Ο τύπος στο μεταξουργείο ομολόγησε. Το μάθατε? Ναι. Αγγελικούλα, βάλ' τα κορίτσια μου σε ένα βάζω αυτό με λίγο νεράκι. Και στις 9 σας θέλω εδώ, να δούμε τι έχουμε. Μέχρι τότε έναν καφέ θα τον έπινα. Ευχαριστώ. Αγγελική, φτιάξε ένα καφέ. Πώς θα πας? Έτσι λέω. Αφού λες ότι είναι φάρσα. Φάρσα πιστεύω ότι είναι. Αλλά έχω και μια περιέργεια, ρε γαμώτο. Η περιέργεια έφαγε τη γάτα. Τι ώρα έχετε? 9:15.
Κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Καλημέρα. Θα έχουμε και δύο την ίδια πρόσκληση. Υποψιάζεστε ποιος μπορεί να την έστειλε? Όχι, εσείς. Ιδέα δεν έχω. Τότε δεν μένει παρά να μπούμε στην καμπάνα να το μάθουμε. Παρακαλώ. Η διάσημη ηθοποιός μας, η κυρία Λαμπύρη. Και ο γνωστός επιχειρηματίας, ο κύριος Μαριδόγλου, σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Εσείς μένετε εδώ. Ποιον ζητάτε? Τον ένικο αυτής της καμπάνας. Φοβάμαι πως δεν θα το βρείτε, όπως δεν το βρήκα κι εγώ. Αγαπητοί μου, ας μην κρυβόμαστε, ξέρω γιατί βρίσκεστε εδώ. Φαίνεται πως κάποιος φαρσέρ μας έκανε πλάκα. Κύριε, δεν σας γνωρίζω. Και εφόσον παραδέχεστε πως δεν μένετε εδώ, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Η κυρία και εγώ έχουμε ένα ραντεβού εδώ. Και με την άδειά σας θα περιμένουμε. Με ποιον? Τον άνθρωπο που θα σας προσφέρει τις 300.000 ευρώ? Εσείς γράψατε αυτό το ανόητο γράμμα? Όχι, αγαπητέ μου. Το ίδιο γράμμα πήρα και εγώ. Φαίνεται πως κάποιος μας έκανε πλάκα. Γιατί μέσα στην καμπάνα δεν υπάρχει κανείς. Βιάζεται να μας διώξετε, ε? Είπατε πως δεν είναι κανείς. Αλλά εδώ βρίσκεται ήδη ο κύριος. Ο κύριος είναι ένας μπουκαδόρος. Τον έπιασα την ώρα που ετοιμαζόταν να κλέψει. Ψέματα λέει. Εγώ δεν μπήκα εδώ μέσα να κλέψω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Νίκος Ανδρεάδης. Με κάλεσαν και εμένα εδώ όπως και εσάς να υποθέσω. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλός άγγελος που μοιράζει εκατομμύρια? Προφανώς κάποιος φαρσέρ που διασκεδάζει με την πλήξη του. Κάποιος είναι εκεί. Κάτω από το κρεβάτι. Ένας άντρας είναι. Και νομίζω πως είναι νεκρός. Πού πας εσύ? Εγώ δεν έχω καμία σχέση με φόνους. Και πού ξέρεις πως πρόκειται για φόνο, ε? Εσύ το έκανες. Όταν ήρθα τον είδα που ετοιμαζόταν να το σκάσει. Εσύ τον σκότωσες για να κλέψεις. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Ποιος μπήκε πρώτος στην καμπάνα? Αυτός. Γιατί μπήκες εδώ, μπήκες να κλέψεις? Όχι. Τότε τι ζητούσες εδώ? Στείλανε και σε αυτόν γράμμα για τα λεφτά. Κράτα το. Θα σου χρειαστεί. Εγώ τώρα
Να πηγαίνω, ε. Δεν θα φύγει κανείς από εδώ. Ποιος να είναι? Ο Ένικος της καμπάνας. Αυτός μας έστειλε το γράμμα. Αν το έστειλε αυτός. Και τώρα τι κάνουμε? Θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Μήπως είναι προτιμότερο... Να. Θα ενοχοποιήσουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας. Και αν είναι κάποιος από εμάς ο δολοφόνος... Αυτή τη στιγμή θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Μανία με την αστυνομία. Αστυνόμε, ο αρχηγός σας θέλει στο γραφείο του. Τι τώρα? Ναι, τώρα αμέσως. Δεν μου λες γιατί να κόβεις τα τσιγάρα. Δεν παίρνεις ένα πουρο? Όχι, ευχαριστώ. Έχω παραμείνει στις παλιές συνήθειες. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον του υπουργού για την υπόθεση. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι πελάτης για μας. Γιώργο, θέλω να την αναλάβεις εσύ. Ευχαριστώ. Ο υπουργός γιατί ενδιαφέρεται? Θαυμαστής της Λαμπύρη. Προσωπική γνωριμία. Κατάλαβα. Από την άλλη, ο Μαριδόγλου είναι αρρωγός του κυβερνητικού κόμματος. Του εκάστοτε κυβερνητικού κόμματος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, σε πληροφορώ πως μόνο εσύ το θυμάσαι. Όλοι οι άλλοι το έχουν ξεχάσει. Δεν μου κάνει εντύπωση. Πού βρίσκεται η υπόθεση? Έγιναν οι πρώτες ανακρίσεις. Δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο εναντίον τους, οπότε όπως καταλαβαίνεις, τους αφήσαμε ελεύθερους. Εκτός. Εκτός από το Θωμά Βυθούλκα. Το ξέρεις? Πολύ καλά. Ελπίζω να μην τον πείσετε να ομολογήσει. Όχι, δεν τον πείραξα. Δεν μου λες, είσαι σίγουρος ότι δεν το έκανε αυτός? Όσο και για τον εαυτό μου. Μάλιστα. Θεόφιλος Άνθιμος, 66 χρονών. Εφοπλιστής. Το 2003 έκλεισε το γραφείο που είχε στο Λονδίνο και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν ανυπάντρος και έμενε μόνος του στο σπίτι που είχε στην Εκάλη. Πολλά φράγκα δηλαδή. Συγγενείς? Έναν ανιψιό, γιο της αδερφής του που έχει πεθάνει. Δεν βρίσκω κανένα μάλλον. Φέρουμε ό,τι στοιχεία έχουμε για αυτούς τους πέντε στην καμπάνα. Μάλλον για τους τέσσερις. Για το Βυθούλκα δεν χρειάζομαι στοιχεία. Δεν μου λες? Αν σου στέλνανε ένα γράμμα και σου λέγανε έλα να πάρεις 300.000 ευρώ που σου ανήκουν, θα πήγαινες? Τρέχοντας. Εσύ, Αγγελική? Εξαρτάται. Αν μου έλεγαν να πάω στη Σουηδία, ας πούμε, δεν θα πήγαινα. Αν μου έλεγαν να πάω στον Αστέρα, θα πήγαινα με 1.000. Χαίρετε. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον για το Μακαρίτη. Εγώ είμαι εδώ. Τι θέλετε? Μπορούμε να μιλήσουμε για λίγο? Μάλιστα. Κύριος Παπάζογλου? Όχι. Αν θέλετε τον Δημήτρη, είναι κάτω στην τελευταία καμπάνα, αριστερά. Στη βεράντα. Ευχαριστώ πολύ. Παπάζογλου. Ναι. Εσείς ποιος είστε? Αστυνόμος Μπέγας. Περάστε. Καθίστε. Ευχαριστώ.
Αστυνόμος Μπέκας. Ήρθατε για την υπόθεση του Μακαρίτη του θείου μου. Γι' αυτό ήρθα. Υποπτεύεστε ότι το σκότωσα εγώ? Γιατί να σας υποπτευόμαστε? Γιατί είμαι ο μοναδικός που έχει όφελος από το θάνατό του. Μη μου πείτε ότι η αστυνομία δεν ξέρει ότι είμαι ο μοναδικός κληρονόμος. Το ξέρει. Άρα, εγώ είμαι ο νούμερο ένα ύποπτος. Ο θάνατος του θείου μου ήρθε λαχείο. Από τη μια μέρα στην άλλη έγινε αζάπλητος. Εγώ θα ξεκινούσα την έρευνα από μένα. Ξέρετε, κύριε Παπάζογλου, η αστυνομία είναι κρατικός μηχανισμός. Και ο κρατικός μηχανισμός είναι λίγο δυσκίνητος. Κλασική γραφειοκρατία. Ακριβώς. Αγαπούσατε το θείο σας? Αρκετά. Τώρα που πέθανε ακόμα περισσότερο. Θέλετε να πείτε ότι ο θάνατός του ήταν για σας ένα γεγονός μάλλον ευχάριστο? Όχι. Μάλλον εξαιρετικά ευχάριστο. Δεν θα με ρωτήσετε αν το σκότωσα? Το σκοτώσατε. Θα σας απογοητεύσω. Έχω άλοθη. Από αυτά τα άλοθη που λέτε εσείς ακλόνητα. Όλη τη νύχτα ήμουν εδώ, με παρέα. Με ωραία παρέα. Να μην σας θέλω λοιπόν από την ωραία σας παρέα. Δε... θα με ρωτήσετε τι έκανα και με το βράδυ. Στην ώρα τους, νεαρέ μου. Χαίρετε. Έλα. Σε έχει ερωτευτεί ο μικρός. Λες, πως φανάρι. Όλη την ώρα ξημεροβραδιάζεται κοιτάζοντας το παράθυρό σου. Θα αργήσεις την πρόβα σου. 2:20 είναι. Έφυγα. Στο καλό. Για το θάρρος, ήθελα να σας μιλήσω εδώ και καιρό. Ναι. Σας βλέπω από τον μπαλκόνι μου και νιώθω σαν να είμαστε ήδη γνωστοί. Μένεις απέναντι. Ναι. Βέβαια, σας έχω δει και στο θέατρο. Είμαι θαυμαστής σας. Ευχαριστώ. Θα θέλετε να σας κεράσω έναν καφέ, να γνωριστούμε καλύτερα, μια και είμαστε γείτονες? Τώρα. Αν έχετε χρόνο. Έχω λίγο. Ωραία. Ποιος είναι? Ένας ανθρωπάκος. Σαν δικαστικός κλητήρας ένα πράγμα. Επιμένει πως πρέπει να σε δει. Για πες, θα περάσει. Περάστε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για την ενόχληση. Αστυνόμος Μπέκας. Φοιτητής Ανδρεάδης. Καθίστε. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για τη γνωστή υπόθεση. Παρακαλώ, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Θα ήθελα να μάθω το λόγο για τον οποίο πήγατε στην Καμπάνα. Έλαβα ένα γράμμα. Αυτά τα ξέρω, τα είπατε στην κατάθεσή σας. Το λόγο για τον οποίο πήγατε θέλω να μάθω. Από περιέργεια. Ήθελα να δω τον τύπο που σκαρφίστηκε αυτή τη φάρσα. Είστε σίγουρος πως πρόκειται για φάρσα? Γιατί, τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ. Και πώς εσείς, ένας φοιτητής με τόσες εργασίες και διαβάσματα και ωραία συντροφιά, τα αφήσατε όλα αυτά και τρέχατε μέσα στη ζέστη να δείτε ποιος κάρωσε τη φάρσα? Είναι λίγο χαζό, το ξέρω, αλλά πήγα. Πιστεύετε ότι και οι άλλοι πήγαν για τον ίδιο λόγο? Να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι 4 τόσο ανώμοιοι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν και πήγαν μέχρι εκεί κάτω μόνο από περιέργεια. Γιατί το αποκλείετε? Κοιτάξτε, ας πούμε ότι εγώ έχω καιρό για χάσιμο.
Ένας βιομήχανος όμως, μία ηθοποιός, που σίγουρα δεν ξυπνάει νωρίτερα από το μεσημέρι, ε. Ο διαρρήκτης σε ένα τέτοιο μέρος δεν θα φοβόταν μήπως τον δουν. Κάτι άλλο νομίζω συνέδε αυτούς τους τέσσερις. Για κάποιο άλλο λόγο πήγαν εκεί. Τους οδήγησε το γράμμα όπως και εσάς. Σε μένα δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι έφτασε από λάθος. Για κάποιον άλλον προοριζόταν. Όταν πήγατε στην καμπάνα, βρήκατε και τους άλλους εκεί. Μάλιστα. Άρα έχετε μια αδιαφιλονίκητη απόδειξη ότι δεν σκοτώσατε εσείς τον άνθιμο. Καλά, δεν θα το έλεγα. Θα μπορούσα να το είχα κάνει νωρίτερα. Να είχα φύγει, να περιμένω να έρθουν οι άλλοι και μετά να ξαναγυρίσω. Ενοχοποιείτε τον εαυτό σας. Μην μου πείτε ότι δεν το είχατε σκεφτεί κι εσείς. Φυσικά. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους τέσσερις. Πάντως ήταν χρήσιμη η συζήτησή μας, φοιτητή Ανδρεάδη. Γεια σας, αστυνόμη. Καλώς τον. Κάτσε. Ευχαριστώ. Μπατήσαμε, Βιθουλκά, ε. Σε συλλάβαν τώρα και για φόνο. Εσείς, κύριε αστυνόμη, το ξέρετε πως δεν το κάνω. Βρε, εγώ το ξέρω, αλλά πώς το αποδεικνύουμε. Όλα τα στοιχεία είναι εις βάρος σου. Βλέπεις, είσαι ο πρώτος που έφτασε εκεί. Ή δεν ήσουν ο πρώτος. Δεν ξέρω. Βρήκες κανέναν άλλον όταν έφτασε εκεί. Όχι. Βλέπεις. Και γιατί πήγες εκεί. Το γράμμα που πήρα. Α, δηλαδή πήγες από περιέργεια. Κουταμάρα μου, το ξέρω, μεγάλη βλακία. Καλά. Για πάρτε τον από εδώ. Ένα λεπτό, κύριε αστυνόμη. Τι έγινε. Θυμήθηκες γιατί πήγες στην καμπάνα. Έλεγε, γιατί πήγες εκεί. Ποιον περίμενες ότι θα βρεις εκεί. Το μικρό. Το μικρό. Ποιος είναι αυτός. Ο μικρός. Διάβασα για εσάς τις εφημερίδες. Αυτές τις αηδίες που γράφουν οι κίτρινες φυλάδες. Όχι, δεν διαβάζω κίτρινες φυλάδες. Για την περιπέτειά σας στον Αστέρα, λέω. Οι εφημερίδες και η τηλεόραση το έχουν κάνει ολόκληρο θέμα. Δεν περίμενα πως ένας νέος σαν και εσένα ασχολείται με αυτά που λένε οι μεσημεριανές εκπομπές. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Θέλω να πω, εσείς δεν βρήκατε το πτώμα. Να σου πω, δεν θέλω ούτε να το θυμάμαι. Κάτι πιο ευχάριστο δεν έχουμε να πούμε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όλο αυτό με τα γράμματα. Ποια γράμματα. Τα ανώνυμα γράμματα που έστειλε ο τύπος. Κοίτα, ωραία η παρέα σου. Ευχαριστώ για τον καφέ, αλλά τώρα έχω πρόβα. Συγγνώμη, δεν ήθελα να φανώ αδιάκριτος ή κάτι. Μιλάς για το Βαφίδι. Δεν ξέρω το όνομά του. Μικρό τον έλεγαν τότε. Μετά από αυτή την υπόθεση, αυτός εξαφανίστηκε. Η αστυνομία πιστεύει ότι έχει πεθάνει. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Προχτές όμως άκουσα πως τον είδανε στη μαρίνα της Γλυφάδας. Από ποιον το έμαθες. Από τον Τάκη Κοτσάκο. Τον Μπράβο στη χαρτοπαιχτική λέσχη. Αν ήταν ο μικρός που σου δώσει το ραντεβού, εσύ πώς και πίστεψες ότι θα σου δώσει τόσα λεφτά. Φαντάστηκα μήπως ετοίμαζε κανένα κόλπο πάλι. Μάλιστα. Δεν μου λες, Βιθουλκά. Την τελευταία φορά γιατί κόλπο σε πιάσανε. Γιατί διάρρηξε στη βίλα του Ιγκλέση, στο ψυχικό. Θα με βοηθήσει και αστυνόμε. Μη φοβάσαι. Έτσι κι αλλιώς ο Μακαρίτης είχε δολοφονηθεί πολύ πριν μπεις εσύ στην καμπάνα. Από το βράδυ. Είχατε δίκιο για το φαγητό. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Άλλη φορά να τον ακούτε τον Μπέκα. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ναι, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Αλίμονο. Από ομορφιά καλά πάμε. Να μας έκοβε και λίγο παραπάνω. Τι λέει. Μη δίνει σημασία. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Ας υποθέσουμε ότι ο Βαφίδης είναι ο μικρός ο οποίος αναφέρεται στο υστερόγραφο. Τι πρέπει να κάνουμε. Ποια σχέση κάνει 5 με τον Βαφίδη. Οι τέσσερις. Ο Βιθούλκας είχε, το ξέρουμε. Και ποια σχέση μπορεί να είχε το θύμα με τον Βαφίδη.
Ακριβώς. Εκτός από το Θωμά, ο Μαριδόγλου ήταν ανακατεμένος στο σκάνδαλο με την τράπεζα για το οποίο διώχτηκε ο μικρός. Τώρα μας μένουν τρεις. Ο Χαμεράτος έχει συλληφθεί 2-3 φορές για το κοκκουληθία. Άρα άνετα μπορούσε να έχει σχέση με το μικρό για τις απάτες του. Ο φοιτητής. Λέτε πως μάλλον ήταν άσχετος. Και αυτό είμαι μάλλον σίγουρος. Η θεατρίνα όμως. Μήπως έπαιζε καμιά γκομενοδουλειά με τον τύπο. Λες. Μανώλη. Διψάμε. Φέρε και τρεις σόδες. Ναι, ναι. Πρέπει να χωνέψουμε γιατί μετά έχουμε τρέξιμο. Πρώτα σκέψου και μετά τρέξε. Εντάξει, ο Κοτσάκος ποιος είναι? Στο βάθος του μπάρου. Εσύ είσαι ο Τάκης ο Κοτσάκος. Εσύ ποιος είσαι? Τι θέλεις? Να μιλήσω. Ξέρεις τι μου άρεσε πιο πολύ από την αρχή σε σένα, Κάρλ? Τα χέρια σου. Μ' αρέσει ο άντρας να έχει μεγάλα χέρια. Σε σένα μου αρέσουν όλα, μωρό μου. Τι θέλει αυτός ο κύριος εδώ? Τι θέλει αυτός ο κύριος εδώ? Αστυνόμος Μπέκας. Του μοιάζε. Α, δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτός. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια από τότε που τον είδα. Σε τι είναι στο σκάφος τον είδες αυτό το τύπο, ρε Μάκη? Στο εφοπλιστή του Αποστολίδη. Ήταν εφωτισμένο, λες, είχαν βεγγέρα. Κάπου εκεί ανάμεσα στον κόσμο μου φάνηκε πως είδα το μικρό. Αλλά ήταν αυτός. Τρέχα γύρευε. Με τους άλλους τέσσερις γνωριζόσαστε? Το είπα και στην κατάθεσή μου. Πρώτη φορά τους έβλεπα. Ευχαριστώ πολύ. Να μην σας κρατάω όλα από την πρόβα σας. Πότε γνωριστήκατε με το μικρό? Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Να την επαναλάβω. Πότε γνωριστήκατε με το μικρό? Τον βλέπω εδώ και κάμποσους μήνες στο απέναντι μπαλκόνι. Από κοντά γνωριστήκαμε σήμερα. Δηλαδή δεν γνωρίζεστε από παλιά? Πριν από 15 χρόνια περίπου. Πριν από 15 χρόνια εκείνος πήγαινε γυμνάσιο. Μάλλον θα έγινε παρεξήγηση. Προφανώς δεν μιλάτε για τον Βαφίδη. Δεν ξέρω κανένα Βαφίδη. Μιλάω για τον νεαρό γειτονά μου. Ο οποίος λέγεται? Αντώνης Ιγκλέσης. Γιος του βιομηχάνου, αν τον έχετε ακουστά. Μάλιστα. Ο Ιγκλέσης. Πουλήσαψαν τη βίλα του πριν 2 χρόνια. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Είπατε ότι μόλις σήμερα γνώρισατε τον νεαρό γειτονά σας. Ναι, εκείνος με πλησίασε. Αν δεν είμαι αδιάκριτος, για ποιο λόγο σας πλησίασε? Είπε πως είναι θαυμαστής μου, αλλά δεν είμαι καμιά αφελής, ξέρετε. Κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί τέτοιο πράγμα για σας. Αλλά δεν μου απαντήσατε. Για ποιο λόγο σας πλησίασε? Από την άρρωστη περιέργεια που έχει όλος ο κόσμος για τη ζωή των επωνύμων. Ήθελε να μάθει, επέμενε μάλιστα σε βαθμό ενοχλητικό, για την υπόθεση της δολοφονίας στην καμπάνα του Αστέρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Γεια σας. Γεια σας. Είσαι σίγουρος πως αυτός έμοιαζε με τον Βαφίδη? Τώρα που τον βλέπω στο φως της μέρας, του μοιάζε πολύ. Αλλά δεν είναι αυτός, είμαι σίγουρος. Αυτός είναι και νέος. Εντάξει, ευχαριστώ.
Τζίφος υπόθεση με το μικρό. Εγώ φεύγω. Θα μείνετε ακόμα? Θα τελειώσω το τσιγάρο μου και φεύγω κι εγώ. Τι σας απασχολεί τόσο έντονα? Ένα όνομα. Το άκουσα σήμερα δύο φορές. Το πρωί από το Βυθούλκα και το απόγευμα από τη Λαμπύρη. Και αποκλείεται να είναι σύμπτωση? Το πιθανότερο. Καμιά φορά όμως αυτές οι συμπτώσεις μας οδηγούν στο ζητούμενο συμπέρασμα. Ελεύθερος. Ε? Τι θα το συζητήσουμε, σπάσε. Ευχαριστώ κύριε αστυνόμε. Το ξέρα, εσείς κρατάτε το λόγο σας. Τον βρήκατε το μικρό? Αυτό που είδε ο Παλαιστής στο σκάφος ήταν άλλος. Άλλος, Τζίφος δηλαδή. Εάν δεν ήταν ο μικρός, τότε ποιος ήταν κύριε αστυνόμε? Έλατε. Διότι αυτός που μας έστειλε τα γράμματα μας ξέρει καλά. Πώς γίνεται όμως κάποιος που ξέρει βιομήχανους και πλούσιους να ξέρει και εμένα? Διότι εμένα οι μόνοι πλούσιοι που με ξέρουν είναι αυτοί που τους έκλεψα. Συγγνώμη, κάποιος Αντώνης Ιγκλέσης μένει εδώ. Στον πέμπτο, αλλά μόλις έφυγε. Α, ο νεαρός που έφυγε με την κοπέλα. Αυτός είναι. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Κυριακή. Ναι. Θέλω να πας στη βίλα του Ιγκλέση και να μάθεις ό,τι μπορείς για το γιο του. Ναι, περίμενε. Θέλω επίσης να μάθεις αν είχαν σχέση με κάποιον από τους τέσσερις. Όχι, το Βυθούλκα άσω να παίξω. Τι πότε, παιδί μου, τώρα. Έλα. Δηλαδή πιστεύεις πως ο νεαρός Ιγκλέσης μπορεί να έχει σχέση με την υπόθεση? Κάποια σχέση την έχει. Βέβαια δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο δολοφόνος, αλλά τουλάχιστον αυτός ο νεαρός αποτελεί μια αρχή. Δεν είναι τολμηρό. Είναι, αλλά έχουμε τρία πράγματα για να ξεκινήσουμε. Πρώτον, αυτός ο νεαρός γνώριζε τέσσερις από τους πέντε που έλαβαν αυτό το περιβόητο γράμμα. Μάθαμε ότι ο Μαριδόγλου είναι φίλος του πατέρα του. Ο Χαμάρετος τον είχε κάποτε εκβιάσει. Η Λαμπύρη είναι γειτόνισά του. Και ο Βυθούλκας είχε ληστέψει κάποτε το πατρικό του. Ίσως να γνωρίζει και τον πέμπτο. Δεύτερο. Από τη δολοφονία του Άνθιμου βγαίνει κερδισμένος ο νεαρός ανεψιός του. Ο οποίος γνωρίζεται με τον Ιγκλέση. Το συνάντησε στην καμπάνα του. Τρίτο. Τρίτον, η Λαμπύρη μας είπε ότι ο νεαρός γειτονάς της έδειξε επίμονο ενδιαφέρον για την υπόθεσή μας. Πιστεύεις πως ο δολοφόνος είναι αυτός που έστειλε τα γράμματα? Ή αυτός, ή κάποιος που επωφελήθηκε από την ιστορία των γραμμάτων και έκανε το φόνο. Εάν δεν είναι ο δολοφόνος αυτός που έστειλε τα γράμματα, τότε γιατί το έκανε? Αν το μάθουμε αυτό, θα μάθουμε και τα υπόλοιπα. Θέλεις να διατάξω να φέρουν εδώ πέρα τον νεαρό Ιγκλέση? Όχι. Νομίζω ότι είναι καλύτερα πρώτα να του μιλήσω μόνος μου.
νύχτα. Τι έχεις, μωρό, γιατί είσαι έτσι? Πώς είμαι? Συνεχώς κακόκεφος, μουτρωμένος. Όχι, ρε Άνουλα, τίποτα δεν έχω. Εντάξει, είμαι καλά. Τον τελευταίο καιρό μοιάζεις φοβισμένος. Τι συμβαίνει? Τι σε ανησυχεί? Δεν θα μου πεις? Τίποτα, μωρέ, σου λέω. Καλά είμαι. Καλά. Ξέρεις από πότε? Σε όλο το δρόμο το σκεφτόμουν. Ναι. Ναι. Και τι απεφάνθεις? Πως είσαι έτσι από εκείνο το πρωί που ήρθες να πάρεις από τη σχολή, θυμάσαι? Τότε που ακούσαμε στην τηλεόραση για το φόνο που έγινε στον Αστέρα. Αυτό είναι, έτσι? Ναι. Γιατί? Έχεις εσύ καμιά σχέση με αυτό το έγκλημα? Έχω. Αντώνη, τι λες? Εσύ... Εντάξει, ρε παιδάκι, μην βάζεις το μυαλό σου τώρα τρελά πράγματα. Ούτε καν πάτησα εκεί πέρα. Ούτε ξέρω ποιος σκότωσε, ούτε γιατί το έκανε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος από μια σαχλαμάρα. Υπέκυψε στα τραύματά του πριν φτάσει στο νοσοκομείο. Βρέθηκε το αυτοκίνητο που το χτύπησε? Το βρήκε η τροχιά κάπου έξω από την Κεσαριανή. Ήταν κλεμμένο. Ο κατοχός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του χθες το πρωί. Ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του στο Γαλάνδρι. Τι συμπέρασμα της τροχιάς? Πιο γνωστό. Ότι κάτι κλεφτρόνια το πήρανε και αρχίσαν τις βόλτες. Εσύ αυτό πιστεύεις? Εσείς τι πιστεύετε? Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι η ζωή και ο θάνατος αυτού του νεαρού έχουν σχέση με την υπόθεσή μας. Ναι. Άννα Κονδύλη λέγεται η φίλη του. Σπουδάστρια χορού στη σχολή της Λουίζας Ρωμανού, 21 χρονών, μένει στο Βίρονα. Την ειδοποιήσατε για το ατύχημα? Όχι. Καλύτερα. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται από το τηλέφωνο. Και τέσσερα στο κεφάλι και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Ωραία. Ένα με ρυθμό. Δύο και τρία και τέσσερα και ένα. Συνεχίστε, κοριτσιά. Εμένα.
Είστε η Άννα Κονδύλη. Ναι. Τι θέλετε? Είμαι αστυνομικός και θέλω να σας μιλήσω. Πρόκειται για τον φίλο σας. Συνέβη κάτι στον Αντώνη? Α, δεν το ξέρετε? Έπαθε κάτι ο Αντώνης. Είχε ένα τροχαίο χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ήμασταν μαζί. Μέχρι τι ώρα? Μου άφησε σπίτι μου κατά τη μία. Νομίζω ότι είναι η ώρα που έγινε το ατύχημα. Χτύπησε. Πού είναι, τι έγινε, θα μου πείτε επιτέλους? Λυπάμαι πολύ, παιδί μου. Έχετε να πείτε κάτι για αυτό το θάνατο, κύριε αστυνόμο? Είστε πολύ άτυχος άνθρωπος, κύριε Παπάζογλου. Κάνετε πολύ γρήγορα συγγενείς και φίλους. Ναι. Κάντε μια. Συλληπιτήρια. Γυρίζω σπίτι χωρίς να ξέρω πόσο θα μείνω, τι κρύβει